Τον Ιούλιο του 2014, στην 45η επέτειο από την προσεδάφιση του Απόλλων 11 στη Σελήνη, η κυβέρνηση αποχαρακτήρισε πληροφορίες σχετικά με ένα μυστικό διαστημικό πρόγραμμα από τη δεκαετία του 1950 με το όνομα Project Horizon. Το πρόγραμμα αυτό περιέγραφε την κατασκευή μιας μόνιμης στρατιωτικής βάσης στο Φεγγάρι. 10 με 20 άνδρες θα στέλνονταν με όλες τις προμήθειες, αλλά και πυρηνικά όπλα. Η μυστική βάση του Φεγγαριού θα χρησιμοποιείται για επιτήρηση και προστασία από τη Σοβιετική Ένωση και οι άνδρες θα είχαν συνεχή επικοινωνία με τη Γη. Τα έγγραφα που κυκλοφόρησαν δείχνουν ότι οι επιστήμονες γνώριζαν ότι δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό, αλλά αναμενόταν να τεθεί σε εφαρμογή καθώς η τεχνολογία προχωρούσε. Το Project Horizon δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Όμως αυτό δεν είναι το τέλος, ούτε η αρχή της ιστορίας για τα μυστικά διαστημικά προγράμματα από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Στη δεκαετία του 1940, σύμφωνα με έγγραφα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, ο πρόεδρος Franklin Delano Roosevelt έθεσε σε λειτουργία ένα μυστικό διαστημικό πρόγραμμα. Ανησυχούσε για το πώς θα μπορούσε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων να μετακινηθεί σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, ώστε να αποφευχθεί τεράστια ζημιά από την ακτινοβολία. Σκέφτηκε ότι ίσως υπήρχε ανάγκη να ξεφύγουμε από τις καταστροφές κάποιου άλλου παγκόσμιου κατακλυσμικού γεγονότος, δεδομένου ότι δεν υπήρχε μέρος στη Γη στο οποίο θα μπορούσαν να μετακινηθούν μεγάλες μάζες ανθρώπων. Εξέτασε τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε τοποθεσίες στο διάστημα. Στην αρχή η μετάβαση στο κοντινότερο αστέρι των Α Κενταύρου φαινόταν ως μια επιλογή. Ωστόσο, η απόσταση έκανε αδύνατο ένα τέτοιο σχέδιο. Ως επόμενο βήμα, ο Ρούσβελτ εστίασε στο Φεγγάρι, τον Άρη ή την Αφροδίτη ως εναλλακτικές λύσεις. Το 1945, με την ολοκλήρωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πιο συγκεκριμένα το καλοκαίρι του ίδιου έτους, ξεκίνησε η επιχείρηση συνδετήρας ή όπως είναι ευρέως γνωστή, Operation Paperclip, οπότε και δόθηκε ασφαλές καταφύγιο σε περίπου 1.600 ναζί επιστήμονες και μηχανικούς με εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά, την ιατρική, την αεροδιαστημική, την επιστήμη των πυράβλων, τη χημεία και άλλες τεχνολογίες και τους οποίους ακόμα και πριν από την πτώση του Βερολίνου οι Αμερικανοί πράκτορες πληροφοριών είχαν αρχίσει αθόρυβα να εντοπίζουν και να στρατολογούν. Οι Γερμανοί επιστήμονες εργάστηκαν στο Fort Bliss κοντά στο El Paso στο Τέξας και τους ανατέθηκε το καθήκον να αναπτύξουν μυστικά διαστημικά προγράμματα κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος Operation Paperclip. Ο Τρούμαν πίστευε ότι οι Γερμανοί είχαν γνώση των κινητήρων πρόωσης αντιβαρύτητας και άλλων τεχνολογιών πτήσης διαστημικών σκαφών. Ο Βέρνερ φον Μπράουν ήταν το πιο γνωστό μέλος αυτής της ομάδας, ο οποίος τελικά έγινε ο σχεδιαστής του οχήματος εκτόξευσης Saturn V, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να οθήσει Αμερικανούς αστροναύτες στο Φεγγάρι. Τελικά έγινε διευθυντής του Marshall Space Flight Center της NASA και μίλησε συχνά για την ανάγκη για εξερεύνηση του διαστήματος. Τα μυστικά διαστημικά προγράμματα πιστεύεται ότι χρηματοδοτούνται από μυστικά προγράμματα μαύρου προϋπολογισμού με συνεισφορές ανθρώπων με μεγάλη περιουσία, ιδιωτών εργολάβων και ορισμένων κρατικών υπηρεσιών. Αυτή η μυστική χρηματοδότηση εμποδίζει τα προγράμματα να υπόκεινται στην επίβλεψη του Κογκρέσου. Από τις αρχές δεκαετίας του 1960, τα προγράμματα κρατήθηκαν μυστικά, ακόμα και από τον πρόεδρο. Μάλιστα, στα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα βρέθηκε ένα σημείωμα που έλεγε να κρατηθεί ο πρόεδρος Κένεντι, του οποίου η κωδική ονομασία ήταν Lancer, μακριά από το κύκλωμα αυτό. Μυστικά διαστημικά προγράμματα μπορεί να έχουν αναπτύξει αποσχισμένοι πολιτισμοί στο διάστημα. Ο γνωστός ερευνητής των UFO και του διαστήματος Richard Dolan
ορίζει τον αποσχισμένο πολιτισμό ως μια μυστική ομάδα τεχνολογικά προηγμένων ανθρώπων που δεν μοιράζονται τις γνώσεις τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτοί είναι ουσιαστικά η ελίτ της γης που έχουν γνώσεις πολύ πάνω από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτές οι ελίτ μπορεί να γνωρίζουν για ένα επικείμενο παγκόσμιο γεωλογικό κατακλυσμό και χτίζουν διαστημικές βάσεις ως καταφύγια για τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να σχεδιάζουν τη διαφυγή τους από τον Νιμπυρού, ο οποίος τροφοδοτεί βροχές κομητών κάθε 27 εκατομμύρια χρόνια. Ένας από αυτούς τους κομήτες αναμένεται να πέσει στη Γη και να την καταστρέψει ολοσχερός κάποια στιγμή στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον, όπως υποστηρίζουν κάποιοι. Ο Σκοτσέζος διαχειριστής συστημάτων και hacker Γκάρι Μακίνον εισέβαλε σε χιλιάδες κυβερνητικά μυστικά αρχεία. Βρήκε στοιχεία για ένα σύστημα πρόωσης αντιβαρύτητας που θα επέτρεπε τα ταξίδια με απίστευτες ταχύτητες. Επίσης βρήκε στοιχεία τεχνολογίας πύλης που όταν συνδυάζεται με πρόωση αντιβαρύτητας επιτρέπει τα διαστημικά ταξίδια σε άλλα αστέρια και πλανήτες να πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι η θεωρία του Αϊνστάιν ότι τίποτα δεν μπορεί να ταξιδέψει πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός έχει καταρριφθεί. Φαίνεται επίσης ότι ο μαύρος προϋπολογισμός κρατά αυτά τα μυστικά κρυφά ακόμα και από την ίδια την NASA, αφού η NASA προφανώς δεν έχει πρόσβαση στην τεχνολογία αντιβαρύτητας. Εξακολουθεί να προωθεί τους πυράβλους της με ορυκτά καύσιμα. Ο Μακίνον ισχυρίζεται ότι είδε σχεδόν 300 φωτογραφίες δομών και πολιτισμών που υπήρχαν στην πίσω πλευρά του φεγγαριού. Λέει ότι αυτές οι δομές, οι εξωγήινες βάσεις στο φεγγάρι, όπως χαρακτηρίζει, διαγράφονται από οποιασδήποτε φωτογραφίες όταν αυτές δημοσιοποιηθούν. Δυστυχώς, όταν εισέβαλε στους υπολογιστές, το έκανε με σύνδεση μέσω τηλεφώνου και έτσι δεν μπόρεσε να κατεβάσει τις φωτογραφίες. Λέει ότι τράβηξε ένα στιγμιότυπο οθόνης που είχε αποθηκευτεί στον υπολογιστή του, αλλά ο υπολογιστής του κατασχέθηκε όταν συνελήφθη. Όταν του τον επέστρεψαν στη συνέχεια, η φωτογραφία αυτή είχε εξαφανιστεί. Ο Μακίνον ανέφερε επίσης ότι είδε ένα αρχείο που περιελάμβανε ονόματα μη υγιεινών αξιωματικών που όπως λέει είχαν τοποθετηθεί σε πλοία που δεν ήταν πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτοί ήταν οι αξιωματικοί που είχαν τοποθετηθεί σε διαστημικά σκάφη και όχι σε πλοία του πολεμικού ναυτικού, υπονοώντας ότι οι αποσχισμένοι πολιτισμοί ήδη υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά εκκρεμή ερωτήματα σχετικά με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα. Γιατί αυτά τα προγράμματα παραμένουν μυστικά? Θα υπάρξει ευκαιρία για τους πολίτες που δεν ανήκουν στις ελίτ να αποτελέσουν μέρος ενός αποσχισμένου πολιτισμού? Μία δημοσκόπηση που έγινε το 2015 δείχνει ότι το 54% των Αμερικανών πιστεύει ότι υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη. Με έναν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων να υποστηρίζει την ύπαρξη εξωγήινων, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη διατήρησης αυτής της μυστικότητας? Ρητορικό ή πραγματικό το ερώτημα?